τη δήλωση του μάρτυρα ο Κασιδιάρης 2-3 φορές την εβδομάδα και ο οποίος μίλαγε για τον Χίτλερ, για την περίφημη σφορά των νικημένων και εισφέρει και ένα σύνθημα Ρούντολφε στον τάφο σου Μιγκλές. Εμείς θα αναστήσουμε και πάλι τα SS. Εισφέρει και αυτό. Ξαναμιλάει για το Γερμενί, μας εκπαίδευε ο Γερμενής. Πηγαίναμε για τρέξιμο στον Ημιτό, στο Χαϊδάρι κτλ. Κάναμε τεχνικές άμυνας επίθεσης που είναι περίπου ίδιες με τα ματ. Ενώ συμπληρώνει ότι κάναμε και προσομοίωση χτυπημάτων με μαχαίρι. Και μας μιλάει και για οπλισμό ο οποίος εμφανιζόταν στις εκπαιδεύσεις. Βάζει στο χώρο των εκπαιδεύσεων και έναν αστυνομικό ονόματι Χαλάστρα όπως τον ανέφερε. Έφερνε το υπηρεσιακό του και έφερνε και ένα γκλοπ, λέει ο Χαλάστρας αυτός. Ο μάρτυρας είχε ρίξει και με κόλτ 45 και λέει χαρακτηριστικά με μάθαιναν πώς να πετυχαίνω κατευθείαν στην καρδιά. Και βάζει ως ιδιοκτήτες των όπλων τα οποία υπήρχαν στις εκπαιδεύσεις και τον Κασιδιάρη και τον Πατέλη το 2012 και λέει μπήκαμε σε ένα σπίτι μεταναστών, περίπου 15 άτομα. Μας είπε ο Πατέλης να μαζευτούμε να κάνουμε ντου. Μιλάγαμε face to face, πολύ λίγο έλαπτα γραφεία κτλ. Στέλναμε κάποια μηνύματα. Να πούμε ότι πια εδώ είμαστε, η Χρυσή Αυγή είναι ήδη στη Βουλή τον Ιούνιο του 2012. Για πρώτη φορά, οπότε και αυτό έχουμε και την κλιμάκωση. Ποια η Χρυσή Αυγή είναι η περίοδος που βγαίνει από τον δρόμο και μπαίνει και στα σπίτια. Μπαίνει και στα σπίτια ανθρώπων, του ξυλοκοπεί και μακερώνει. Με τον ίδιο τρόπο που μπήκε στο σπίτι των. Είναι ίδιο, ο ίδιος μήνας είναι. Είναι ο ίδιος μήνας που μπαίνει με λίγο μετά και στο σπίτι των Αιγυπτίων εργατών στο πέραμα. Ο οποίο του Γιάννη Λαγού στον κλειστό πυρήνα που ο μάρτυρας ισχυρίζεται ότι συμμετείχε. Είναι στον κλειστό πυρήνα της Νίκαιας. Δηλαδή στον κλειστό κλαμπ των πιο σκληρών κομμάτων, ας πούμε, της Νίκαιας που παίρνουν τις αποφάσεις. Και να πω ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο γιατί είναι η πρώτη φορά που ένας μάρτυρας από μέσα, ένα πρώην μέλος, επιβεβαιώνει ως αυτίκος μάρτυρας αυτών της μάρτυρας εκεί πέρα ότι ο Λαγός ναι, έδινε το OK για τις επιθέσεις. Αυτό φυσικά αποδεικνύεται και μετά από τα τηλεφωνήματα που έχουν στο γραφείο κλπ. Το έχουν πει ήδη και άλλοι μάρτυρες, αλλά πρώτη φορά ακούγεται και από μέσα από έναν που ήταν παρόν ο Λαγός με τον Πατέλη να μιλάνε και να μιλάνε και με τον Μιχαλολιάκο μετά ο Λαγός το δούμε και να δίνουν OK για τις επιθέσεις. Τον έπαιρνε λέει ο Πατέλης και του λέγε Γιάννη, θα πάμε εκεί. Και όχι μόνο αυτό, λέει στην πρόεδρο που τον ρωτάει ότι ο ίδιος είχε ακούσει τέτοιο τηλεφώνημα. Επίσης, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό αυτό ο μάρτυρας, γιατί περιγράφει συγκεκριμένα τηλεφωνήματα, συγκεκριμένους διαλόγους. Και λέει κιόλας ότι να βγούμε, λέει, να τους χτυπήσουμε, του είχε πει. Και λέει, όχι, άστους, τρία άτομα είναι. Βάζει και άλλη μια τέτοια επίθεση σε ένα βενζινάδικο στη Βάρκιζα. Και λέει και χαρακτηριστικά για να δείρουμε τους υπαλλήλους πήγαμε εκεί μετά από ερώτηση της Προέδρου. Έτσι, και το ξαναλέω, συνδέεται με άλλους μάρτυρες που έχουν έρθει από οργανώσεις, από δίκτυα καταγραφής περιστατικών που λέγανε ότι κάθε εβδομάδα ερχόντουσαν στα νοσοκομεία, ερχόντουσαν οργανώσεις, αλλοδαποί και λέγανε μας βάρεσαν χρυσαυγίτες. Και αυτός ο μάρτυρας συνδέεται πάρα πολύ έντονα και με αυτούς τους μάρτυρες που βεβαιώνουν ότι παντού πηγαίναμε, σε πλυντήρια, στην οίκια, σε βενζινάδικα, σε σπίτια μέσα μπαίναμε, στον δρόμο μαχαιρώναμε. Και ο ίδιος, το λέει ο ίδιος, έτσι, το Δεκέμβρη του 2012. Ναι. Μπορώ να σας πω, λέει, με ακρίβεια περιστατικό, με υπάλληλο διανομής στην πλατεία Αμερικής, τον χτύπησα εγώ ο ίδιος. Ήμουνα με τον Παπαβασιλείου, βάζει τον Παπαβασιλείου. Το κατηγορούμενο επίσης, ναι. Αντίστοιχα, τον μαχαίρωσα στο πόδι και τραπήκαμε σε φυγή. Και λέει μετά, είχαμε γαλουχηθεί έτσι, δεν μας ενδιέφερε. Άλλοι λέγανε θα πάμε για καφέ, εμείς λέγαμε πάμε βόλτα. Και εννοούσαμε να βρούμε ένα μετανάστη να τον χτυπήσουμε. Βάζει τον Κασιδιάρη να τους λέει τι να κάνουν και να λέει ότι παρόντες ήταν ο Λαγός, ο Δεβελέκος και ο Παναγιώταρος. Μας είπαν κατά λέξη πάμε να τους γαμίσουμε, να τους σκοτώσουμε. Φύγανε 30, λέει, τουλάχιστον άτομα από τα γραφεία. Αυτός ακολουθούσε το Γερμενή, ξαναβάζει το Γερμενή μπροστά του. Εδώ μας δείχνει λίγο ότι ο Γερμανής είχε. Είναι ο μέντοράς του στην ουσία. Ακριβώς. Να πούμε περίεδρος, πρώην υπαρχηγός της Αυγής, όταν αποφυλακίστηκε η Χρυσή Αυγή πια τον κυνήγησε γιατί εκείνος στράφηκε εναντίον της κλπ. Δεν το στήριξε στη δίκη όπως θεωρούσε ο ίδιος. Και είχε δοθεί εντολή, μας τα λέει εδώ ο μάρτυρας από τη Χρυσή Αυγή για τον Μιχαλολιάκο συγκεκριμένα, να τον καθαρίσουν όπου βρούνε γιατί μιλάει εναντίον της Χρυσής Αυγής. Στη Βενετία Πόπορη, που είναι η παστινόμος στον Πειραιά, είχε συλληφθεί μετά την εξάθρωση της Χρυσής Αυγής του 2013. Είχαν βρεθεί σπίτι της και οπλισμός κλπ. Και είχαν ταυτοποιηθεί οι συνομιλίες της και βοήθεια που παρήχε στην τοπική της Νίκαια στη Χρυσή Αυγή, η Πόπορη. Και το έχουν πει ήδη οι μάρτυρες ότι ο Μιχάλαρος ήταν συνάδελφος του Φίσα στην ουσία. Ο Μιχάλαρος, ο οποίος κατηγορούμενος για συνέργεια στη δολοφονία Φίσα. Και λέει μετά πώς τον ψάξανε μάλιστα και στο YouTube. Στην ουσία, γιατί είπα το ξέρετε φατικά και λέει ναι, το ψάξαμε στο YouTube που δείχνει ακριβώς τη μεθόδευση, τη μέθοδο αυτή, ότι να το ταυτοποιήσουμε ότι αυτός είναι. Ακριβώς. Ξέρουμε το πρόσωπό του, όπου τον βρούμε, θα τον. Αυτό που είπε ο Καζόφ, θα τον γαμίσουμε όπως τον Καζοντζόγλου. Έγινε 3 μήνες μετά πραγματικότητα. Ναι, το επιβεβαιώνει άθελά το μάρτυρα ότι όντως ήταν χρυσαυγίτης. Πάντως το φόβο του για την Νίκαια και τα λοιπά ήταν διορατικός λίγο. Ναι. Η πρόεδρος διευκρινίζει αν αυτή ήταν η αναστολή του. Και από εκεί και πέρα τον ρωτάει όμως. Το
σφάξτε τους αλλοδαπούς που ακούγατε. Δεν ήταν για σας λόγος να δηλώσετε αντίθεση. Είναι ακριβώς αυτό που είπες. Λέει όχι. Και τότε ο Παπαβασιλείου, κατηγορούμενος επίσης ως μέλος Χρυσής Αυγής, πουλούσε κοκαίνη στην Γραφεία της Νίκαιας σε άλλους χρυσαυγίτες κλπ. Και ναι, ναι, είμαστε σε ποινικά κομμάτια Χρυσή Αυγή, ό,τι στο, δηλαδή, στο κατώτερο επίπεδο πια της κοινωνίας βλέπουμε που αντλούσε η Χρυσή Αυγή στην ουσία ναι. τα μέλη της. Λέει, από εκεί που ήταν φιλήσυχος, να πάμε στις διανομές τροφίμων, να κάνουμε τέτοια πράγματα, άρχισε να ηγείται. Έμπαιρνε αρμοδιότητες που του δίνει ο Πατέλης, να ελέγχει τα μέλη της τοπικής, να βλέπει τι ανεβάζουν στα κοινωνικά δίκτυα, να βλέπει τη συμπεριφορά τους. Από εκπαιδευόμενος, λέει, είχε έρθει ως εκπαιδευόμενος και μετά έγινε εκπαιδευτής. Ο μάρτυρας δηλαδή μας λέει ότι μεταλλάσσεται σε 6 μήνες πρακτικά. Ο Γιώργος, ο Ρουπακιάς. Και από εκπαιδευτής, δολοφόνος στο τέλος. Θα δούμε στη συνέχεια. Είναι αλήθεια, λέει, ότι έχετε νοσηλευτεί στο ψυχιατρίο κι εσείς και η κοπέλα σας. Να θυμίσουμε ότι για το Σταύρου. Γιατί έρχονται και άλλες τέτοιες ερωτήσεις. Για το Σταύρο είχαμε τέτοια πράγματα. Είναι η ίδια γραμμή της Χρυσής Αυγής. Ότι είναι τρελή. Όσοι όσα πρώην μέλη μιλάνε εναντίον μας, είναι τρελή. Το οποίο φυσικά είναι μια γραμμή αυτοκαταστροφική, γιατί αυτό λένε για το Σταύρο. Ήρθε ο Σταύρος στο κρατήριο, ήταν μια χαρά. Μίλησε πολύ συγκεκριμένα και με μεγάλη συνοχή και πιστικότητα. Τα ίδια λένε και εδώ. Πάλι ο μάρτυρας φάνηκε ότι απαντούσε σε όλες τις ερωτήσεις πολύ συγκεκριμένα, με πολύ καλή μνήμη. Ακόμα και στις παγίδες και στα μπερδέματα. Ήταν εκεί. Αν ο Γκαβέλλας λέει ότι ο Πατέλης για να αποδομήσει το μάρτυρα. Έτσι, ο Πατέλης, ο Γερμενής τον στέλνει στον Πατέλη ως πιο χαμηλό βαθμό. Συνομολογεί στην ουσία ότι ο Γερμενής είναι ανώτερος του Πατέλη. Αυτό. Μα, είναι πολλές φορές που τα βλέπω στη ροή, ας πούμε, και λέω πώς είναι δυνατόν να το είπε αυτό. Είναι κάποια αυτογκόλ που ξεφεύγουν συνήθως. Αμίμητο. Μήπως ο θάνατος του Φύση ήταν μια κακιά στιγμή. Αφού είπατε ότι μάλλον θα σκοτωνόταν, θα τον σκότωναν. Τέλος πάντων, ο μάρτυρας απαντάει και εκεί νομίζω πάρα πολύ δυνατά, λέγοντας ότι όταν στρίβεις ένα μαχαίρι το κάνεις για να σκοτώσεις, όχι για να τραυματίσεις. Όταν στρίβεις ένα μαχαίρι στην καρδιά.